Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για να επιστρέψουμε στα της Ελλάδας και στις εξελίξεις των ημερών, είναι το κύριο θέμα αυτές τις μέρες, είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας από την Αθήνα, γνωστός σε όλους βεβαίως με τη δουλειά του και εδώ στην Κύπρο. Συνάδελφε, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι τι συμβαίνει. Αν χρειάζεται 24 ώρες, αν χρειάζονται 24 ώρες τα δύο κόμματα για να καταλήξουν στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αντιλαμβανόμαστε για να καταλήξουν σε πιο περίπλοκες πια διαδικασίες ή σε αποφάσεις, πόσο θα χρειαστούν. Νομίζω ότι τα δύο κόμματα υποχρεώθηκαν μάλλον να κάνουν μια συμφωνία που κατά βάθος κανένα από τα δύο δεν ήθελε, και κυρίως η Νέα Δημοκρατία, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ήθελε. Και αφού σύρθηκαν σε αυτή τη συμφωνία, σέρνονται τώρα και σε κάθε λεπτομέρειά της. Υπάρχουν μερικά κρίσιμα θέματα στα οποία φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν. Ελπίζω να έχουν συμφωνήσει μέχρι το μεσημέρι, όπως έχουν υποσχεθεί. Το ένα είναι το πρόσωπο του πρόσωπο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το δυσκολότερο. Το δεύτερο είναι ο χρόνος. Δεν είναι τελικά, να κάνουμε μια παύση στο πρόσωπο, δεν είναι δύσκολο να βρουν κάποιον ο οποίος θα είναι εκεί και θα του λένε θα κάνεις αυτό και εκείνο? Δεν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς, από τα ονόματα που ακούστηκαν, κάνουν δεύτερες σκέψεις για να αποδεχθούν ένα τέτοιο διορισμό? Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα δεν είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού ή ο χρόνος που θα τον δώσουν, αν θα είναι μέχρι το 19 Φεβρουαρίου ή θα είναι λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Το θέμα είναι αν αυτή θα είναι μια κανονική κυβέρνηση η οποία θα αποφασίζει και θα χειρίζεται την κρίση με τη δική της ευθύνη, εννοείται με συνεννόηση με τα κόμματα, αλλά με δική της ευθύνη, ή στην πραγματικότητα αν θέλανε μια κυβέρνηση η οποία να κρατάει ανοιχτή την ομπρέλα για να μην πέφτουν οι πέτρες από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο και το Παρίσι, ενώ όσο τα κόμματα θα κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία. Χωρίς να υπόκειται σε κόστος από αυτή την κυβέρνηση. Α, μπράβο. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια πολύ ωραία ιδέα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, να φτιάξουν μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι κανονική κυβέρνηση, θα είναι απλώς ένα πρόσχημα, μια βιτρίνα ή μια ομπρέλα ανοιγμένη στην Ευρώπη, κάποιος εκεί να συζητάει με τους Ευρωπαίους να τους απασχολεί, και τα κόμματα να κάνουν την προεκλογική τους καμπάνια. Μόνο που στο μεταξύ μπορεί η χώρα να χρεοκοπήσει πλήρως στα χέρια αυτής της μεταβατικής κυβέρνησης. Και ποιος θα έχει την ευθύνη τότε? Άρα, νομίζω... Και σίγουρα δεν θέλει κανείς από τους δύο να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτή την ευθύνη. Γι' αυτό λέω ότι το δίλημα είναι απλό. Ή θα αποφασίσουν ότι τα δύο κόμματα, τα οποία κατά τα άλλα είναι και απολύτως υπεύθυνα, εξίσου και τα δύο για τη χρεοκοπία της χώρας, να κάνουν ένα βήμα πίσω και να εμπιστευτούν μια κυβέρνηση προσωρινή, μεταβατική, να χειριστεί μερικά θέματα καλύτερα από ότι είναι σε θέση να τα χειριστούν αυτοί, που μεταξύ μας δύο γαϊδριονάχερα δυσκολεύονται να χωρίσουν, και αυτοί να κάνουν ένα βήμα πίσω και να επανέλθουν αλλαγμένοι και εξηλαιωμένοι μετά τις εκλογές, ή να πάρουν την ευθύνη να οδηγήσουν μόνοι τους την χώρα σε χρεοκοπία και να μην πλήξουν για κανέναν άνθρωπο που δεν έχει και καμιά ευθύνη τώρα να τρέχει ο Χριστιανός να κάνει αυτά που δεν γίνονται. Κύριε Τσίμα, αυτό που προκαλεί ερωτηματικά στους πάντες και φαντάζομαι και σε εσάς είναι, καλά δεν αντιλαμβάνονται σε τι σημείο έχει φτάσει η χώρα? Δηλαδή, αν δεν έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού, ίσως να βρίσκεται και στον αέρα, να βρίσκεται ήδη στο κενό. Είναι πέρα από το χείλος του γκρεμού η χώρα, αλλά όπως ξέρετε ο κομματικός πατριωτισμός, το κομματικό συμφέρον, η αυτοσυντήρηση ενός κομματικού οργανισμού καμιά φορά είναι υπέρτερο του συμφέροντος. Ναι, ωστόσο αυτό μπορεί να τους δημιουργήσει και πολιτικό κόστος και κομματικό κόστος ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται. Βεβαίως. Και ελπίζω να τους δημιουργήσει, γιατί θα τους άξιζε. Και ενώ βλέπουμε. Ακούγομαι ίσως λίγο πικρόχολο. Στην πραγματικότητα ελπίζω. Όχι, νομίζω ότι. Νομίζω την ίδια αίσθηση έχουν όλοι οι Έλληνες σήμερα. Ναι, νομίζω ότι ελπίζω ότι η σύνεση θα επικρατήσει και ότι εν πάση περιπτώσει θα συμφωνήσουν σε μια λύση. Γιατί αν θα ήταν κακό, πολύ κακό, την Κυριακή το βράδυ να μην καταφέρουν να κάνουν μια συμφωνία ότι εντάξει, θα δημιουργηθεί μια μεταβατική κυβέρνηση, θα είναι ακόμη χειρότερο να την κάνουν και να την καταστρέψουν, γιατί δεν θα τις επιτρέψουν να είναι κυβέρνηση. Καλύτερα να μην συμφωνούσαν, θέλω να πω, παρά να συμφωνούσαν την Κυριακή το βράδυ όπως συμφωνήσανε, και μετά να φτιάξουν μια κυβέρνηση στην οποία δεν θα επιτρέψουν να είναι κανονική κυβέρνηση. Και κάτι πολύ σημαντικό, κλείνοντας, κύριε Τσίμα, η κοινή γνώμη.
όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, θα είναι εύκολο να αποδεχθεί περαιτέρω μέτρα? Γιατί νομίζουμε ότι έχει φτάσει και ο κόσμος πια στα ωριά του. Φυσικά. Ένας κόσμος έχει φτάσει στα ωριά του. Η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας έχει φτάσει στα ωριά της, γιατί ακριβώς έχει εξαντληθεί οικονομικά χωρίς να έχει αποθέματα. Εκείνο όμως που κυρίως έχει φέρει σε απελπισία την ελληνική κοινωνία δεν είναι οι οικονομικές θυσίες οι οποίες επιβάλλεται, είναι η αίσθηση ότι όλα αυτά είναι μάταια. Είναι η πεποίθηση που έχουμε όλοι. Ότι θα κάνουν και άλλες θυσίες, αλλά και αυτές θα πάνε χαμένες, όπως είπαν όλες τις προηγούμενες. Δεν υπάρχει σχέδιο, ναι. Δεν υπάρχει έμπνευση και δεν υπάρχει ισχυρό χέρι που να οδηγεί τα πράγματα κάπου. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, εάν είχε πεπιστεί ότι του ζητάνε να κάνει κάποιες θυσίες και να χάσει κάτι από το εισόδημά του, προσωρινά και μόνιμα, και σε αντάλλαγμα, σε ένα ορατό χρονικό ορίζοντα, τα πράγματα θα διορθωθούν, θα βελτιωθούν και θα γίνουν λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, θα τη δεχόταν τις θυσίες. Αυτό που τρελαίνει τους ανθρώπους είναι ότι υφίστανται θυσίες οι οποίες μοιάζει να μην έχουν κανένα νόημα. Μοιάζει να πέφτουν σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτό το χαρτί του Μπαμπούλα της ξένης επιβολής, το οποίο δούλευε πάρα πολύ καλά για ένα κομματικό, για το κομματικό και το πολιτικό κατεστημένο στην Ελλάδα, ότι είναι οι κακοί ξένοι, ότι όλοι μας επιβουλεύονται, ότι το ένα, ότι το άλλο. Αυτή τη φορά πείθει τον κόσμο, γιατί το βλέπουμε να το χρησιμοποιούν όχι τόσο επίσημα οι πολιτικοί, αλλά να διοχετεύεται αυτή η αίσθηση, το η κακή Γερμανία, η κακή Γάλλη, η κακή Ευρωπαϊκή Ένωση, το κακό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Πόσο δουλεύει αυτή τη φορά αυτό το χαρτί? Πάντα ενοχλείται κανείς, ιδίως στα δικά μας τα μέρη, όταν κάποιος απ' έξω σου λέει τι να κάνεις. Αλλά πρώτον, νομίζω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν πλήρη συνείδηση ότι αν οδηγηθήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην ανάγκη των δανειστών μας, οδηγηθήκαμε με ευθύνη των κυβερνήσεών μας. Mm-hmm. Δεν ήρθαν αυτοί να μας κατακτήσουν. Εμείς καταχρεωθήκαμε και βρεθήκαμε έρμεα στις δικές τους διαθέσεις. Και δεύτερον, και πάλι έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι τι μας λένε αυτοί, το πρόβλημα είναι τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, ή μάλλον τι δεν μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις μας. Κύριε Τσιμάνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να έχουμε καλύτερα νέα. Ελπίζουμε. Το ελπίζουμε όλοι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.